Γεια σας, η αγωνιστική του Γκαζέτα είναι και πάλι εδώ. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης, σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μαρούδας. Γεια σας. Πριν περάσουμε στις τρεις κατηγορίες, μπαίνετε πάντα στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία είναι δεκάδα της αγωνιστικής. Σου υπενθυμίζω, παίζουμε πάντα 4-4-2 και δεν βάζουμε περισσότερους από δύο παίκτες ίδιας ομάδας στην ενδεκάδα. Ξεκινάμε μέτρα με το φύλακα, Κότνικ από Πανιόνιο. Συμφωνώ μαζί σου ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο μάτς. Ωστόσο, νομίζω ότι αδικούμε το μανδά. Συνεχίζουμε με την άμυνα. Γκάλο δεξί μπακ από Ατρόμητο, Κασάδο αριστερό μπακ από την Ξάνθη, δύο κεντρικοί αμυντικοί, Σέγκεφελτ και Λισγάρα. Δεν διαφωνώ πουθενά. Εντάξει, Γκάλο έχει βάλει γκολ. Γκολάρα. Το χρειαζόταν ο Ατρόμητος. Σέγκεφελτ για στόπερ, κρίνονται δύο ασίστ. Και οι δύο στο Μακέντα. Αν άλλαζα κάποια, ίσως θα ήταν ο Σέγκεφελτ, αλλά έχει κάνει τις ασίστ που λες, επειδή ήταν τέτοιο το παιχνίδι. Συνεχίζουμε στα χαφ. Βαλμπουενά δεξιά, Ναμπή αριστερά. Νέιρα και Μιλουσάλεβιτς, κεντρικό δίδυμο στα χαφ. Ο Μιλουσάλεβιτς έχει κάνει χατρίκ. Δεν μπορεί να μην μπει. Σωστά. Ο Ναμπή έχει βάλει ένα τρομερό γκολ για τον Όφη που του σφραγίζει την ίσο. Παρεμπιπτόντως να πούμε, μπορείτε να το ψηφίσετε στο site Super League Nivea Men Best Goal τη σουτάρα του Ναμπή. Τρομερό γκολ. Και ο Νέιρα είναι από τους καλύτερους του Όφη επίσης. Οπότε... Και Βαλμπουενά δύο ασίστ. Έχει φτάσει τις 21 σε όλη τη σεζόν, 11 στο πρωτάθλημα. Και κλείνουμε με τους δύο επιθετικούς, Μακέντα και Κλωναρίδης. Μακέντα έχει βάλει δύο γκολ. Σωστά. Από τους λίγους επιθετικούς που σκοράραν. Είναι ο δεύτερος σκόρ του πρωταθλήματος. Βέβαια, σκόραρε και ο Ακπομ, σκόραρε και ο Φιγκεϊρέδο στον Όφη. Ναι, αλλά έβαλε δύο. Σωστά. Και είναι δεύτερο σκόρε. Ο Μακέντα μπαίνει σίγουρα. Και είναι ο Μακέντα το βάζω. Τους άλλους δύο τους βάζω στη κουβέντα για το θέμα του Κλωναρίδη. Ναι, όχι. Δίνει βαθμό στην ΑΕΚ που μπορεί στα playoff να του κάνει υπερπολίτη, να το ξέρουμε. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη κατηγορία, στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες, αποφασίζουμε ποια θα είναι η στιγμή της αγωνιστικής. Πρώτη φωτογραφία από το ματς Παναθηναϊκός Βόλος, ο πανηγυρισμός του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Το έχουμε δει από πάρα πολλούς παίκτες να αντιγράφουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ο ΤΑΦΧΙ 11 κάνει το δικό του πανηγυρισμό. Πολύ επιτυχημένο το ΤΑΦΧΙ 11, το βάλαμε κι εμείς. Το έχει λίγο να αντιγράφει κινήσεις ποδοσφαιριστών που έχουν πετύχει. Δεύτερη φωτογραφία από το ματς Όφη Λαμία. Είναι οι πανηγυρισμοί των παικτών του Όφη μαζί με τους φιλάδους του Όφη. Ο Όφη με τη νίκη αυτή μπαίνει στα play-off ως έκτος και κλειδώνει και τη θέση του στην Ευρώπη, γιατί ο Παναθηναϊκός για την ώρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη χρονιά. Μετά από 20 χρόνια στην Ευρώπη ο Όφη. 20 χρόνια, το οποίο 20 χρόνια θέλω να σου πω ότι είναι 2000, έτσι. Σωστό. Εμένα μου φαίνεται σαν χτες το 2000. Αλλά πέρασε 20 χρόνια, το πανηγύρισαν την ψυχή τους, το αξίζει να αναφέρουν την πορεία τους. Και τρίτη φωτογραφία. Είναι ο πανηγυρισμός του Κλωναρίδη με τους παίκτες της ΑΕΚ και μπροστά είναι η στεναχώρια του Βόκολου που βλέπει την ομάδα του να δέχεται ένα κρίσιμο γκολ. Χάνει δύο βαθμούς με αυτόν τον γκολ ο Πανιόνιος στο 1-1 του Πανιόνιου με την ΑΕΚ. Ίσως ο Βόκολος είδε ότι ο Πανιόνιος μπορεί να χάσει και την παραμονή του από αυτόν τον γκολ. Σωστό. Και πού καταλήγουμε? Εγώ θα καταλήξω στον Όφη. Εντάξει, και εγώ στον Όφη. Είναι μετά από 20 χρόνια, επιστρέφει στην Ευρώπη. Τρίτη κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Νομίζω εδώ δεν μπορούμε να μην βάλουμε το Ράντομιρ Μιλουσάλεβιτς της ΑΕΛ. Χατρίκ για μέσο. Έχει φτάσει στα 8 γκολ φέτος στο πρωτάθλημα ο Μιλουσάλεβιτς. Οπότε θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιον από τον Όφη που βγήκε στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε κανέναν. Θα τον αδικούσαμε. Είναι το πρώτο χατρίκ της καριέρας του. Δηλαδή, αν δεν το βάλουμε τώρα. Και δεν είναι και επιθετικός. Δηλαδή, το κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο. Είναι χαφ. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.